Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη, τι κάνετε? Πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Δόξα τω Θεώ, καλά και χρόνια σας πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πώς περάσατε αυτές τις μέρες, κύριε Παναζάχο? Οικογενειακά, οικογενειακά στα... και συντηρητικά. Εδώ, Θεσσαλονίκη ή στα μέρη τα γνωστά? Τα πιο ωραία. Ναι, ναι. Ανάμεσα στα δύο μετακινούμενος, μεταξύ Θεσσαλονίκης και χωριού. Μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, σήμερα έγινε αυτή η γενική συνέλευση. Βλέπω εδώ αύξηση με το κύριο κεφαλαίο, ναι, κτλ. Δώστε μας έτσι ένα ρεζουμέ, επιτρέψτε μου την έκφραση, ναι, για το τι συνέβη ακριβώς. Ναι, ναι. Ξέρετε ότι η βούληση του μεγαλομετόχου είναι η ΠΑΕΠΑΟΚ να μην μείνει ποτέ από χρήματα, να έχει πάντα την οικονομική ευχέρεια να ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις. Άλλωστε το έχει αποδείξει εμπράκτως. Έτσι λοιπόν, τώρα πλέον οι ανάγκες ήταν περιορισμένες φέτος. Ναι. Γι' αυτό και η αύξηση ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια μόνο σε σχέση με το παρελθόν, γιατί ήταν λίγο πιο αυξημένα τα έσοδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και έγινε μια αύξηση όπου αποφασίστηκε να βάλει 4,5 εκατομμύρια μεγαλομέτοχος για να καλυφθούν οι τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της ΠΑΕ. Τώρα, αν σας ενδιαφέρει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο της ΠΑΕ μετά την αύξηση να γίνει 121 εκατομμύρια. Ο μεγαλομέτοχος, λέω για λόγους ιστορικούς, είχε επιλέξει τις προηγούμενες αυξήσεις νομικού κεφαλαίου μερικά χρήματα να μην τα βάλει ως κεφάλαιο αλλά ως αποθεματικό. Να μην το αναλύω τεχνοκρατικά, λέγεται, ναι, υπέρ το άρτιο. Έχει βάλει άλλα 41 και μέχρι σήμερα λοιπόν ο μεγαλομέτοχος έχει βάλει 155 εκατομμύρια 124.000 στο κεφάλαιο της εταιρείας και αν μετρήσουμε και το ομολογιακό δάνειο φτάνει τα 164 εκατομμύρια. 164 εκατομμύρια. Ναι, ναι, και έχει ως ποσοστό ιδιοκτησίας το 85,14%. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει μπει, γιατί είπατε πριν ότι αυτά τα 4,5 εκατομμύρια φαίνονται λίγα σε σύγκριση με ό,τι έχει βάλει βέβαια σε ανάλογες περιπτώσεις. Όχι, δεν είπα λίγα, το είπα γιατί ήταν η ανάγκη. Ναι, 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 αυτό λέω. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει μπει σε μία αύξηση, ποιο ήταν, κύριε Παναζάχο? Αν θυμάμαι καλά, 20. 20, ε? Αν θυμάμαι καλά, 20, πιθανόν και κάτι παραπάνω, τώρα με βρίσκεται προετοίμαστο γι' αυτό. Αυτό, όχι, εντάξει, πάνω κάτω ήθελα, πάνω κάτω έχει συγκεκριμένα. Ναι, ναι, πάντως, αυτό έχει να κάνει με τις ζημιές. Και 20. Έχει να κάνει με τις ζημιές της εταιρείας, ας πούμε. Η ΠΑΕ δυστυχώς ακόμα και τώρα δεν είναι βιώσιμες. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως και όλες οι ΠΑΕ στην Ελλάδα, δεν έχουν κερδοφορία, γιατί τα έξοδα είναι αυξημένα. Ειδικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έχει και ένα αυξημένο κόστος τώρα στο ποδοσφαιρικό του τμήμα, εννοώ με τους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα. Οπότε ό,τι και να καλύπτει, οι προκύπτουν, τα καλύπτει ο μεγαλομέτοχος. Ανάλογα με την πορεία της ομάδος, γιατί κρίνεται από τα έσοδα της UEFA, ανάλογα με την εξέλιξη των εισιτήριων και τα υπόλοιπα, ό,τι και να παραμένει, το καλύπτει. Έτσι λοιπόν τώρα κρίθηκε αναγκαίο ότι έπρεπε να κρατηθεί ένα κενό περίπου 4,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό για το ομολογιακό δάνειο που το είδαμε και στην ανακοίνωση βέβαια της ΠΑΕ, η αναπροσαρμογή των όρων για το ομολογιακό δάνειο, τι εννοείται, που υπάρχει το 2015. Είναι τεχνικής φύσεως. Ναι, ναι, να σας κρίσω. Είναι ένα τεχνικής φύσεως ζήτημα. Το ομολογιακό δάνειο είχε γίνει πριν από το 2015. Ήταν μια διαδικασία με την οποία ενισχύθηκε οικονομικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και είχε αναζητηθεί αυτή η μέθοδος τότε γιατί είχε μικρότερη επιβάρηση φορολογική και τα υπόλοιπα στην ΠΑΕ. Ναι. Επειδή αυτό, όπως προλείπει ο νομοθέτης, όλα τα ομολογιακά δάνεια έχουν ημερομηνία λήξης, έπρεπε να του δοθεί παράταση. Ήταν καθαρά τεχνική διευθέτηση. Δεν υπήρξε κάτι άλλο ζήτημα. Και τεχνική διευθέτηση είχε ότι πήγε 3 χρόνια πίσω. Γιατί ο μεγαλομέτοχος έχει δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσει αυτό. Μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες να γίνει κεφάλαιο, έπρεπε να υπάρξει μια τεχνική διευθέτηση για να μην εμφανίζεται ως ληξιπρόθεσμη οφειλή. Αυτό όταν πάρθηκε ήταν ένα δάνειο ομολογιακό ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, κάπου εκεί ήταν. 9 εκατομμύρια ευρώ ήταν, ναι, ναι. Ναι. Ήταν 9 εκατομμύρια ευρώ που έβαλε ο μεγαλομέτοχος και επιλέχθηκε τότε να μην γίνει χρήση της αύξησης νομικού κεφαλαίου, αλλά να γίνει ως ομολογιακό δάνειο. Τα ομολογιακά δάνεια, να ξέρετε, έχουν το χαρακτήρα μιας μακροπρόθεσμης επένδυσης. Βάζει κάποιες χρήματα δηλαδή έναντι μιας επένδυσης. Και η τεχνική διαδικασία που είχε βρεθεί τότε είναι ότι αυτό το ομολογιακό δάνειο μπορεί να μετατραπεί σε κεφάλαιο και θα μετατραπεί σταδιακά, αλλά ήθελε μέχρι τότε τεχνική διευθέτηση. Μάλιστα.
Άρα δεν έχουμε κάτι, δεν βγήκε κάτι καινούργιο από αυτά που ήδη ξέρουμε. Δηλαδή η διαδικασία τηρήθηκε κανονικά, δεν ήταν, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει βέβαια. Νομίζω ήταν μια τεχνική διαδικασία. Σήμερα είχε γίνει μια προεκτίμηση από τις οικονομικές υπηρεσίες ποιες είναι οι τρέχουσες οικονομικές ανάγκες. Όταν ενημερώθηκε ο μεγαλομέτωχος, αποφασίστηκε να τις καλύψει αυτές τα 4,5 εκατομμύρια και παράλληλα τακτοποιήθηκε μια εκκρεμότητα που υπήρχε τεχνική για το ομολογιακό δάνειο. Βέβαια από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και τα καλύπτει όλα, δεν κρατάει και ώρα αυτό η συνελεύση, δηλαδή αυτού του είδους, εννοώ, έτσι. Ισχύει. Είναι σύντομες οι διαδικασίες. Ποιος θα αντισταθεί σε κατάθεση χρημάτων στην ΠΑΕ και στην οικονομική ενίσχυση. Ναι, βέβαια. Απλά αυτό μου έκανε εντύπωση που λέτε ότι δεν είναι βιώσιμες οι ΠΑΕ ακόμα και αυτό το διάστημα. Αν δείτε τους ισολογισμούς, όλες οι ΠΑΕ δεν έχουν, καμία δεν έχει κέρδη. Άμα δείτε τους ισολογισμούς των ΠΑΕ, θα το δείτε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Είχαμε τον πλέον ειδικό για να μας δώσει 2-3 πράγματα για να καταλάβουμε αυτό που έγινε σήμερα. Και για την αύξηση και για το ομολογιακό δάνειο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, να ενημερωθεί ο κόσμος. Μικρομέτοχοι υπήρχαν εκεί. Πάντα υπάρχουν, να ξέρετε, επειδή άκουσα, πάντα υπάρχουν μικρομέτοχοι. Απλώς στην αίθουσα, επειδή για λόγους COVID κρατάμε μέτρα ασφαλείας, έτσι στη μία, δεν παρευρίσκονται όλοι στην ίδια αίθουσα. Έχουμε τρεις αίθουσες όπου σκορπίζονται τα πρόσωπα να μην ξεπερνάμε τον αριθμό των 7-8. Υπήρχαν κάποιοι μικρομέτοχοι, πάντα υπάρχουν μικρομέτοχοι. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναζάχο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά.